Πάμε στα Χανιά. Πάμε να ασχοληθούμε λίγο και να κάνουμε μία αναφορά σε αυτό το περίφημο αθλητικό καλοκαιρινό σχολείο στα Χανιά. Βλέπουμε την κυρία Λίνα Ψούνη. Να σας ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μία φορά, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από Χανιά. Τι ξεχωριστό έχετε οργανώσει πάλι? Είναι κάτι που γίνεται πάρα πολλά χρόνια. Είναι πάνω από 15 χρόνια που διοργανώνουμε αυτό το πρόγραμμα. Βέβαια, κάθε χρόνο προσθέτουμε και κάτι και εξελισσόμαστε. Είναι ουσιαστικά μια ημερήσια απασχόληση, ένα αθλητικό σχολείο για τα παιδιά, το οποίο λειτουργεί από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Προσπαθούμε και ο σκοπός μας είναι τα παιδιά να περάσουν όμορφα μέσα από αθλητικές δράσεις και να ξεχαστούν μέσα από το παιχνίδι. Δηλαδή, δεν έχουμε κάτι τόσο οργανωμένο ως προς τη διδασκαλία, γιατί θεωρούμε ότι και το καλοκαίρι πρέπει τα παιδιά να έχουν τον ελεύθερο χρόνο τους και να ξεκουραστούν και από όλο αυτό το οργανωμένο που περνάνε όλο το χρόνο με τα μαθήματα. Από εκεί και έπειτα προσπαθούμε να τους δώσουμε όσο περισσότερα ερεθίσματα μπορούμε, δηλαδή να δοκιμάσουν και αθλήματα που δεν είναι διαδεδομένα. Γίνονται πολλές παρουσιάσεις αθλημάτων, όπως για παράδειγμα το μπάντμιντον, ιστιοπλοεία, ακοπηλασία, κανόε καγιάκ, δηλαδή αθλήματα τα οποία πιθανά να μην είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα παιδιά. Να πω ότι καθημερινά γίνεται και το κολύμπι στη θάλασσα. Ναι. Με κάποια απλή διδασκαλία κολύμβησης. Και απασχολούνται τα παιδιά στα γυμναστήρια του, στα κλειστά γυμναστήρια του Δήμου Χανίων. Κυρία Ψούνη, ξεκίνησε σήμερα η δράση? Ναι, σήμερα ξεκίνησε η φετινή δράση. Ναι. Προγραμματίσαμε 3 περιόδους των 2 εβδομάδων για φέτος. Ναι. Και να πούμε ότι το πρόγραμμα γίνεται σε 3 διαφορετικά μέρη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε και τα όρια του καλλικρατικού δήμου, του Δήμου Χανίων, όπου καλύπτουμε όσο περισσότερες περιοχές είναι εφικτό. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου ένα παιδί να συμμετέχει στην συγκεκριμένη δράση? Να πούμε, ναι, ότι έχουμε θέσει κάποια κοινωνικά κριτήρια για μοριοδότηση των παιδιών, επειδή και το κόστος του προγράμματος είναι πολύ χαμηλό. Αλλά το καλό είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν χρειάστηκε να τα βάλουμε σε εφαρμογή τα μόρια, γιατί έχουμε καταφέρει και έχουμε μοιράσει έτσι τις περιόδους ώστε να εξυπηρετηθούν όλα τα παιδιά. Βέβαια, κάποιο παιδί δεν μπορεί να μπει και στις 3 περιόδους, νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό. Αλλά όλα τα παιδιά, χωρίς να αποκλειστεί κανένα, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Η συμμετοχή, η ανταπόκριση, η θέληση παιδιών και οικογενειών να συμμετέχουν? Ναι, βέβαια, είναι πάρα πολύ μεγάλη η συμμετοχή. Γιατί όπως σας λέω, το πρόγραμμα είναι πάνω από 15 χρόνια, το γνωρίζουν οι γονείς πολύ καλά. Τα παιδιά περνάνε όμορφα, οπότε διαδίδεται και από στόμα σε στόμα χωρίς διαφήμιση. Από εκεί και έπειτα, τώρα έχουμε εξελιχθεί, γίνονται διαδικτυακά οι αιτήσεις. Γιατί πριν 2-3 χρόνια είχαμε πολύ ταλαιπωρία στους γονείς που ήταν και με σειρά προτεραιότητας για να δηλώσουν συμμετοχή. Γιατί και η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή, εξυπηρετούνται πάνω από 300 οικογένειες συνολικά στο πρόγραμμα. Ναι. Και καταλαβαίνετε ότι και οι συμμετοχές, έτσι, παλιότερα που γινόταν διαζώσεις, ήταν επίπονες, γιατί γινόταν όλα σε μία μέρα. Κυρία Ψούνη, για πείτε μας λίγο, διανύουμε περίοδο πανδημίας, κορονοϊού, καταγράφεται και μία αυξημένη διασπορά και αύξηση κρουσμάτων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι μικροί, τα παιδιά, προσέρχονται, αν δεν κάνω λάθος, με μία υπεύθυνη δήλωση self-test. Ναι, ακριβώς. Self-test χρειάζεται κάθε εβδομάδα, ναι, και από τους, φυσικά και από τους εργαζόμενους, αλλά και από τα παιδιά. Από εκεί και έπειτα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Υπάρχουν ακριβή κριτήρια και πρωτόκολλα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τα αθλητικά camp, όπου περιορίζουν φυσικά τα τμήματα των παιδιών σε αριθμό. Και τα παιδιά, νομίζω, όπως είδαμε και την πρώτη μέρα, έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ήρθαν όλα με τις μάσκες τους. Ναι. Δεν είχαμε κανένα παράπονο, δεν είχαμε καμία ένσταση. Μετά, βέβαια, όταν θα ξεκινήσουν την αθλητική δραστηριότητα, τη βγάζουν τη μάσκα. Αλλά στο διαδικαστικό ήταν όλα, νομίζω, πολύ τυπικά. Δεν είχαμε, μάλιστα, κανένα πρόβλημα. Ο κάθε ενδιαφερόμενος, οι οικογένειες, παιδιά, πού μπορούν να μπουν, να περιηγηθούν, να μάθουν, να ρωτήσουν? Υπάρχει στο site του Δήμου Χανίων, στο χανιά.gr. Ναι. Υπάρχει η ανακοίνωση και βρίσκεται μάλιστα και, όπως βλέπουμε, τη σελίδα του Δήμου στη δεξιά στήλη. Υπάρχει ανακοίνωση για το ολοήμερο αθλητικό σχολείο, όπου έχει τις πληροφορίες, έχει τις ημερομηνίες για τις περιόδους αυτές των 2 εβδομάδων.
Να πούμε ότι υπάρχουν ακόμα θέσεις, δηλαδή η πρώτη εβδομάδα φυσικά έχει συμπληρωθεί, αλλά η δεύτερη περίοδος, συγγνώμη, που ξεκινάει 21 εβδόμου, έχει ακόμα διαθέσιμες θέσεις, όπως και η τρίτη περίοδος που είναι 4 8. Είμαι βέβαιη ότι θα συμπληρωθούν και αυτές οι θέσεις στην πορεία, αλλά να ενημερωθεί ο κόσμος ότι υπάρχει ακόμα διαθεσιμότητα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία στο πρόγραμμα και στην πρωτοβουλία σας και στη δράση σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.